είναι τόσοι ζέστη που προτιμούν να τρέξουν με τα μπιμπερό στο χέρι, παρότι είναι παραπάνω επιφόρτιση, παραπάνω βάρος. Φαίνεται ότι ήταν τέτοια ζέστη που τις έχει τρομάξει. Και το καταπληκτικό είναι ότι καταναλώσαμε διπλάσια ποσότητα αλατιού. Με τη χούφτα το θέλω το αλάτι. Και εδώ ο Τόμς, ο Στιού Τόμς, 46 ετών. Ο Γερμανός είχε νικήσει το 99, το 2004 και το 2005 ο Γιένς Λούκας και βέβαια ο Τόμς ήθελε να τον μιμηθεί. Κάνει καλή αρχή. Εδώ στην αρχαία Κόρινθο ήμασταν συγκεκριμένα 3 χιλιόμετρα έξω από την αρχαία Κόρινθο, πριν από την αρχαία Κόρινθο, και εδώ είναι πάλι ο Γερμανός, ο Τόμς. Ανοίξε μια ομάδα, την Woltersdorf, που είναι λίγο έξω από το Βερολίνο. Φοράει τη φανέλα της με τα πράσινα άσπρα και μάλιστα μαζεύει κάθε Σαββατοκύριακο μία μέρα της εβδομάδας και εραστέχνες δρομής μεγάλου σε ηλικία και τους κάνει προπόνηση με αυτή την ομάδα, ανθρώπους που θέλουν μετά τα 40 να ξεκινήσουν κλασικό αθλητισμό. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι παρά τη ζέστη φοράει και γάντια και κάλτσες. Και το μαντιλάκι στο λαιμό. Φέτος για πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε μεγάλη ποσότητα πάγου, όχι για να δώσουμε κρύο νερό, αλλά για να δώσουμε δροσερό τουλάχιστον νερό, γιατί με τη ζέστη τίποτα δεν μπορούσε άλλο να γίνει. Αυτός είναι ο Christian Berg, Αμερικανός. Ο οποίος με βρήκε και μου δήλωσε όλα καλά, αλλά την άλλη χρονιά θα τερματίσω. Και τώρα ο Χιροκάζου Φουκουμότο, 38 ετών αυτός ο Ιάπωνας, τον βλέπετε πίσω από τον Μπέρκ. Ο Φουκουμότο που μπήκε στην πρώτη δεκάδα, τερμάτισε ένατος. Στο χώρο της παραγωγής σταφίδας, από εδώ και πέρα όλο αμπέλια θα είναι. Εδώ είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία, αλλά όπως θα δείτε έχουμε αρκετούς τροχονόμους για να προστατεύσουν τους αθλητές. Και πάλι βέβαια οι Βρετανοί, η Elizabeth Hocker. Και ο Μπέρκ πήγαινε πολύ καλά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και ο άνθρωπος που αγάπησε και τον αγαπάει όλη η Ελλάδα. Ο Θάλμαν. Ο Θάλμαν. Αχρίαστος να είναι, καρδιοχειρουργός. Εκ
εξαιρετικός χαρακτήρας. Έρχεται για να τρέξει και πολλές φορές στην παραμονή του αγώνα μας βοηθάει να εξετάσουμε τους αθλητές που ήρθαν χωρίς πιστοποιητικό γιατρού. Λοιπόν, Λεωνίδας εδώ. Θα τα πούμε, θα ακολουθήσουμε κάτι. Go, well done. Well done. Ο Ολιβέιρα προσπαθεί να κρατηθεί στο ρυθμό της Χόκερ. Και ο Στέργιος Αναστασιάδης, που τελικά τερμάτισε πρώτος Έλληνας, 14ος ναι. Στη γενική. Το κατάφερε γιατί το επεδίωκε. Τα περασμένα χρόνια υπηρετούσε στην Ισπανία και ερχόταν από εκεί για να τρέξει. Εδώ αρχίζει να αποκτάει άλλη ομορφιά το τοπίο. Το πείσμα της Χόκερ φαίνεται σε αυτό το πλάνο. Τρομερή αυταπάρνηση. Και αυτοκυριαρχία. Φτάνοντας στα εξαμήλια κάθε φορά δεν μπορώ να ξεχάσω την πορεία του 59 που έκανα όταν εκπαιδευόμουν στην Κόρινθο με χιόνι. Κάποιοι προτιμούν να τρέξουν δίπλα-δίπλα για να δίνει κουράγιο ένας τον άλλο, βλέπουμε. Εδώ έχουμε δύο μπουκάλια, όχι ένα. Ισορροπία. Είναι ο Πατάκας, άλλος ένας Έλληνας. Θερινός Πατάκας. Ποιος τερμάτισε. Ο Χρήστος Μασούρας. Φέτος η Σπάρτη εκπροσωπήθηκε από 5 αθλητές. Ενώ στο παρελθόν είχε μόνο τον Μιχαλόπουλο τον Κώστα που είχε τερματίσει. Και πάλι ο Τετσού Οκίζο. Λίγο πιο βαρύς πια ο ρυθμός του. Και πίσω του η Λίζη Χόκερ. Μισή ώρα διαφορά από τους πρώτους είχε.
Άλλος ένας σταθμός ανεφοβιασμού εδώ. Κοντά στην Εμαία. Αυτός είναι κεντρικός σταθμός. Είναι μία που έχει και το δικό της αρχαίο στάδιο, από τα ωραιότερα αρχαία στάδια που μας έχουν απομείνει, που έχουν διασωθεί. Έχουν κάνει εκεί ανασκαφές οι Αμερικανοί. Εκεί είναι που βρήκανε τους μηχανισμούς με τους οποίους συγκρατούσαν τους αθλητές όταν γινόταν η κίνηση. Ο Χόκερ παίρνει μια βαθιά ανάσα και δυνάμεις βέβαια για να συνεχίσει. Και το σακουλάκι της. Και αυτός είναι ο Ούγγρος, ο Ατίλα Τόφ. Παλιά καραβάνα κι αυτός, χρόνια έρχεται. Ο χρόνος πάντως δεν τον αγγίζει, είναι 48 ετών. Και ο Στέργιος Αναστασιάδης. Σταθερά. Αρχίζει πια να ανοιχτώνει. Εδώ ο Τόμς. Η ωραιότερη ώρα και είχαμε και σχεδόν πανσέλινο. Και αυτά είναι τα φωσφοριζέ γυλαίκα που βοηθούν πάρα πολύ βέβαια τους αθλητές, την ασφάλειά τους. Ο Τόμς, πολύ δυνατός από τη στιγμή που πέρασαν στην Πελοπόννησο. Και ο Θάλμαν, σε μια λίγο δύσκολη κατηφόρα. Αν προσέξεις, οι περισσότεροι στις θηλιές τους βάζουν προστατευτικά, διότι από την τριβή ματώνουν. Είδατε και τον Γιώργο Κουτσιούκο εκεί στο σταθμό του ανεφοβιασμού. Ο Κουτσιούκος πέρυσι έκανε τον καλύτερο χρόνο των Ελλήνων.